Παραδώσαμε σήμερα την αποθήκη πολιτικής προστασίας, οργανωμένη όπως το βλέπετε, με όλα τα είδη τα οποία προβλέπονται από τον νόμο. Είναι η πέμπτη αποθήκη αυτή. Έχουμε μία τέτοια αποθήκη σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και θα εκδώσουμε και ένα τευχήνιο με ό,τι υπάρχει σε κάθε αποθήκη πολιτικής προστασίας και αυτό θα το κοινοποιήσουμε στους υπουργούς, στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό, ώστε να ξέρουν όλοι τη δύσκολη ώρα τι ακριβώς υπάρχει εδώ, σκηνές, κουβέρτες, βλέπετε, μαξιλάρια, ήτα ζήτα, παγούρια, εγκαταστάσεις μικροφωνικές, ώστε την πρώτη δύσκολη βραδιά να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Είχαμε χρέος να το κάνουμε αυτό, γιατί κάθε πολιτεία η οποία σέβεται τον εαυτό της πρέπει τις πρώτες δύσκολες ώρες του σεισμού, της μεγάλης πυρκαγιάς, της μεγάλης πλημμύρας, δεν λέω τίποτα άλλο, να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη. Λοιπόν, ευχαριστώ τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, τον συνολιστή τον κύριο Χατζή, ο οποίος κατήφθηκε από την προσπάθεια για τις 5 ενότητες και κυρίως ευχαριστώ τις εθελοντικές οργανώσεις και στους 5 νομούς, οι οποίοι και οι εθελοντικές οργανώσεις κάνουν το καλύτερο δυνατό σε κάθε δύσκολη στιγμή. Γι' αυτό τις εθελοντικές οργανώσεις θα τις υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ήδη τις υποστηρίξουμε σε υλικό, ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο. Όπως προείπε ο κύριος Περιφερειάρχης, σήμερα παραδώσαμε τις αποθήκες πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, σημειωτέων ότι σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπάρχει αντίστοιχη αποθήκη και χορηγήσαμε υλικά στους εθελοντές της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο εθελοντισμός σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση υπό τη σκέπη για την καθοδήγηση της προσβαστικής υπηρεσίας διεκδικούν να κάνουν όσο δυνατόν το καλύτερο σε κάθε δύσκολη περίσταση. Είτε αυτή είναι πυρκαγιά, είτε άλλο φυσικό φαινόμενο. Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούμε σε κάθε τι προκύψει κατά τρέχουσα περίοδο. Πράγματι, εμείς συμμετείχαμε στις φωτιές της Κορδινίας που έγιναν αρχές Αυγούστου του 2021. Η συμμετοχή μας ήταν ενεργή και πραγματικά διαπιστώσαμε ότι χωρίς κάποια υλικά κινδύνευε και η ατομική μας προστασία. Και αυτό, αφού ο κύριος Περιφερειάρχας μπήκαμε στη διαδικασία να τα προμηθευτούμε και ίσως και μερικά ακόμα, δηλαδή όπως παπούτσια και φόρμες που θα χρειαστούμε, έτσι ώστε να αναγνωριζόμαστε μέσα στο πεδίο, θα μας βοηθήσουν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί.